να μου επιτρέψετε να συνεχίσουμε το θέμα αυτό που έχουμε αρχίσει από καιρό, ώστε με τη βοήθεια του Θεού να το ολοκληρώσουμε σε μια-δυο ομιλίες που θα κάνουμε ακόμη πριν κλείσουμε τη σεζόν αυτή. Όσοι μεθα μαζί θα ενθυμίστε ότι ομιλούμε από τον ακάθιστον ύμνο, και διότι έχουμε πει ότι είναι δογματικός και ηθικός αυτός ο ακάθιος ύμνος και έχει πολλά πράγματα μέσα τα οποία εμείς δεν τα ξέρουμε, απλώς τα συζητούμε ή τα ψάλουμε καμιά φορά, γι' αυτό με τη βοήθεια της Παναγίας και απόψε το βράδυ να συνεχίσουμε. Ευρισκόμεθα, όπως βλέπω εδώ από τις σημειώσεις μου, στο γράμμα σίγμα, σίγμα, εκεί που λέγει «σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυταπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον, καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια». Εδώ ο συγγραφεύς λέγει «σώσε θέλων των κόσμων», κόσμος εκινδύνευε, άνθρωπος έξω του Χριστού είναι εν κινδύνου, είναι κολλασμένος, χαμένος, απολυμένος. Από αγάπη λοιπόν ο των όλων κοσμήτων, δηλαδή αυτός που εδημιούργησε τον κόσμο, προς τούτον αυταπάγγελτος, δεν τον κάλεσε κανένα. Έχετε ακούσει καμιά φορά που λέγει ότι αυτεπαγγέλτος ο εισαγγελεύς εκατήγγειλε, η αστυνομία επενέβη αυτεπαγγέλτος? Έτσι ακριβώς εδώ, μόνος του, χωρίς κανείς να τον εκβιάσει ή να τον υποχρεώσει, μόνος του, θεληματικά, αυτεπάγγελτος ήλθε. Δεν τον εκάλεσε η δικαιοσύνη μας. Δεν ενδιαφέρθημε ποτέ να του φωνάξουμε «δεν έρχεσαι να μας σώσεις». Ούτε ξέραμε εμείς ότι είμαστε χαμένοι. Αυτός όμως μόνος του, αφεαυτού του, από την πλευρά του, που ενδιαφέρον προς τον άνθρωπο, ήρθε. Αυταπάγγελτος ήρθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, είναι ο αρχιποιμήν. Και έπρεπε να μείνει τσοπάνος. Όμως δεν έμεινε τσοπάνος. Διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Εκατέβει κάτω για να φτάσει στο ανάστημα το δικό μας. Ομοίο γάρ των όμοιων, να μιλήσει σαν ίσως προς τους συνανθρώπους του και να βοηθήσει τους ανθρώπους. Θυμόσαστε, δεν ξέρω αν είχατε προσέξει, το τι έγινε όταν οι ποιμένες επήγανε κάτω εκεί να βρούνε. Τι βρήκανε? Με τι γνώμη πήγανε κάτω στο σπήλαιο στη Βηθλεέμ? Ποιον να βρούνε? Αυτόν που οι άγγελοι έψαλον. Ασφαλώς δεν πήγαν να βρούνε κανένα ανθρωπάκι, τίποτα. Πήγαν να βρούνε κρατεών άνακτα. Και εντούτοις δεν βρήκαν κρατεών άνακτα. Ο κρατεός άναξ είχε γίνει προβατάκι μικρό και έβοσκε στην κοιλιά της Μαρίας. Με άλλο νουνε πήγανε να συναντήσουνε και άλλον συναντήσανε. Στο υπενθυμίζω αυτό που λέγει «ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες προς ποιμένα», τρέχουν να πάνε να βρουν ποιμένα, «θεωρούσι τούτον τον ποιμένα, το αρχιποιμένα, αμνών άμωμον», εν αρνάκι είχε γίνει, «εν τη γαστρή Μαρίας βοστηθέντα». Ένα παρεμφερές είναι και εδώ. Λέγει «ως Θεός λοιπόν υπάρχον», αυτός ποιμήν μεγάλος ως Θεός υπάρχον, «διημάς για το χατήρι το δικό μας,
καθημάς άνθρωπος, έγινε σαν και εμάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέ σας. Και ήρθε και μίλησε με τον άνθρωπο σαν ίσως άνθρωπος. Όλο αυτό το έκανε για το χατήρι του ανθρώπου και θέλον σώσε τον κόσμο. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να αναλάβει την ευθύνη και να είναι πραγματικό της να σώσει τον κόσμο. Ποια είναι η σωτηρία του κόσμου? Να τον γλιτώσει από τον πόλεμο? Να τον γλιτώσει από μια ασθένεια? Να τον γλιτώσει από τον θάνατο των φυσικών? Πω τι πάσχει ο άνθρωπος? Ποια είναι η ασθένεια του ανθρώπου που έχει σωτηρία, που έχει ανάγκη σωτηρίας, που έχει ανάγκη θεραπείας? Τι έχει ο άνθρωπος, μπορείτε να μου πείτε? Ξέρετε τι, από τι πάσχει ο άνθρωπος? Θα αναζητήσεις την αιτία στον πρώτον άνθρωπο. Τι έκαμε ο πρώτος άνθρωπος? Παρήκουσε. Και τι επέτυχε? Να αποκοπεί από τον Θεό, να πεθάνει. Όταν γυρίσω να διακόπτει και αποκόψω τη λιχνία από το φως, θα έχουμε θάνατον της λιχνίας. Δεν θα ποτίζει, δεν θα είναι ζωντανή. Αυτό τούτο έκαμε ο άνθρωπος. Απεκόπη από τον Θεό, απέθανε. Ιδάν ημέραν φάγεστε από του ξύλου, θανάτο αποθανίστε. Ήτο η εντολή και η απειλή ταυτόχρονα. Και εντούτοις ο άνθρωπος έφαγε και απέθανε, απεκόπη από τον Θεό. Τι εισήλθε δια της παρακόησης των άνθρωπων? Θάνατος εις τον κόσμο δια της παρακόησης. Ποιο είναι το φάρμακο του θανάτου? Η ζωή. Η ζωή θεραπεύει τον θάνατο. Σώσε λοιπόν θέλον τον κόσμο. Ποιος ήθελε να τον σώσει τον κόσμο? Η μοναδική ζωή. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει ζωή, μετέχει της ζωής. Όπως αυτό δεν είναι φως, μετέχει του φωτός. Αν ο διακόπτης γυρίσει, αυτό θα είναι νεκρό. Κανένας δεν έχει ζωή, ούτε οι άγγελοι, ούτε οι αρχάγγελοι, ημί αυτός ο Κύριος. Ωραία το έχει και διδακτικά η Εκκλησία μας, όταν κάνει την προσκομιδή και βγάζει τον αμνόν και θυσιάζει το πρωί στο θυσιαστήριο ο ιερεύς. Λέγει εκεί, ουδε άγγελος, ουδε αρχάγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Η ασθένεια λοιπόν του ανθρώπου ή το θάνατος. Η θεραπεία του θανάτου είναι η ζωή. Έρχεται λοιπόν η αυτοζωή που είναι ο Θεός για να δώσει στον άνθρωπο και να σώσει τον άνθρωπο εκ του θανάτου. Όχι του σωματικού, όχι του σωματικού. Ο σωματικός θάνατος εδόθη ως ευλογία στον πνευματικός νεκρόν άνθρωπον. Διότι αν ο άνθρωπος έμενε αθάνατος όπως είναι, δεν ερχόταν ο δεύτερος θάνατος, θα ήταν δυστυχής ο άνθρωπος. Μέσα στους καρκίνους, μέσα στις ματιώσεις, μέσα σε τόσες ασθένειες και σε τόσα ατυχήματα. Έρχεται ο θάνατος ως λύτρωση, ως τακτοποίηση του σώματος και το κάνει τον άνθρωπο καινούριο. Θάνατος εδόθη ως ευλογία ο δεύτερος θάνατος. Τον πρώτο θάνατο, το χωρισμό της ψυχής εκ του Θεού, τον έκαμε ο άνθρωπος. Τον χωρισμόν του σώματος εκ της ψυχής τον παρεχώρησε ο Θεός. Ή να μη το κακόν αιώνιον γέννητε, λέγει μια ευχή της Εκκλησίας μας, της νεκροσύμου ακολουθίας, και συγκεκριμένως του ψυχοραγούντος. Του ψυχοραγούντος. Πάρετε ένα ευχολόγιο και διαβάσετε και θα βρείτε ότι εν τη αγάπη του ο Θεός επέτρεψε τον θάνατον, τον χωρισμό του σώματος της ψυχής, ή να μη το κακόν αιώνιον γέννητε. Και ο άνθρωπος χωνεύεται σαν σε χωνευτήρι και θα ξαναγίνει αύριο καινούριος. Και ο άρρωστος και ο ητυχημένος και ο βλαμμένος θα γίνει σε ηλικία μίαν, λέγουν οι πατέρες, 33 ετών. Ανοίχτε το τριώδιο αν έχετε, ή αλλιώς πηγαίνετε στην εκκλησία και διαβάσετε το σκεπτικό της παραμονής του πρώτου ψυχοσαββάτου. Και εκεί θα δείτε πρώτης κρίσεως. Θα δείτε πώς έχει το θέμα και πώς πρεσβεύει η εκκλησία μας και πώς πιστεύουν οι πατέρες.
Αυτός λοιπόν θέλων αφεαυτού του να σώσει τον κόσμο, συγκατεύει στον κόσμο όλο τον όλον κοσμήτωρ, αυτός που έφτιαξε τα πάντα, συγκατεύει τώρα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έφυγε στα μονοπάτια της αμαρτίας και κατεβαίνει τώρα και γίνεται άνθρωπος όμοιος των όμοιων, για να μπορέσει να τον βοηθήσει για να σωθεί. Και ο άνθρωπος πολλές φορές τον αποπέμπει: δεν σε θέλω, τι κακό σου κάνω που δεν με θέλεις. Γιατί δεν τον θέλει ο άνθρωπος τον Θεόν? Διότι έχει πολλά μη και πολλά ου στο νόμο του. Γι' αυτό ο άνθρωπος μη θέλων να στερηθεί τα καλούδια της σαρκός, τα καλούδια του κόσμου, της ειδονής και του συμφέροντος, και να μη καταστήλει τη σημαία του εγώ του, δεν τον δέχεται τον Χριστόν. Διότι ο Χριστός δεν τον θέλει να προβάλλεται τον άνθρωπο, τον θέλει να ακολουθεί. Δεν του επιτρέπει να πάει μπροστά από το Θεό άνθρωπος. Δεν του επιτρέπει να πάει δίπλα από το Θεό άνθρωπος. Ως τις θέλει, ο πίσω μου ελθύν, ούτε μπρος μου, ούτε δίπλα μου. Αλλά ο άνθρωπος εγωιστήσων, ότι τα ξέρει όλα, και το βλέπουμε από τα μικρά παιδιά, ακόμη τα ξέρουν όλα, οι μεγάλοι δεν ξέρουν τίποτα, 100 χρονών οι Αλεπού, 105 το Αλεπόπλο, και εξακολουθούμε να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε δυστυχώς εν το εγωισμό μας. Αυτός εταπεινώθη και εμείς το πήραμε επάνω μας. Αυτό λοιπόν διδάσκει εδώ. Θέλων σώσε τον κόσμο, ο τον όλων κοσμήτωρ, αυτός που τα έφτιαξε όλα αυτά, προς τούτον τον κόσμο αυταπάγγελτος ήλθε, χωρίς να τον καλέσει κανέναν, από αγάπη μόνος του ήλθε να προσφέρει τας υπηρεσίας του εις των ανθρωπών. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, γίνεται προβατάκι απλό, και όχι μόνο πρόβατο, αλλά αμνός. Όταν λέμε αμνός, όπως λέγει ο πρόδρομος, ο Τίμιος, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Ο αμνός προϋποτίθεται ότι θα σφαγεί, διότι ο αμνός λοιπόν θα εσφάζεται και εσφάγει, όπως ξέρετε, και προσέφερε το αίμα του για να καθαρίσει εμάς λίτρων αντί πολλών. Αυτή την εικόνα έχει μέσα του ο Άγιος άνθρωπος αυτός, στην Αγία του αυτή κεφαλή, και έγραψε αυτόν τον συλλογισμό μέσα σε λίγα λόγια και έπιασε ολόκληρο το δόγμα. Εδώ δε είναι και το τέλος της τρίτης στάσεως, όπως λέμε. Σε τέσσερες στάσεις, σε τέσσερες παρασκευές έχει χωρίσει τα γεγονότα του ακαθίστου ημού η Εκκλησία μας. Τώρα η τετάρτη στάση αρχίζει από το γράμμα ταφ και λέγει τα εξής. Στρέφεται προς την Παναγία μας. Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασέ σε ποιητής, άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Και έτσι λέγει μια σειρά χαίρε έξι των αρθιμών. Την παρουσιάζει λοιπόν ως τείχος των Παρθένων, τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε. Το κυρίως θέμα Παρθενία. Περί Παρθένου ακούσαμε και γρηγορότερα. Τώρα όμως ομιλεί για τη Μαριά και για την Παρθενία της, ότι είναι τείχος των Παρθένων. Όπως ξέρετε, και μάλιστα στις ημέρες μας, η Παρθενία για τον άνθρωπο, γενικά για αμφότερα τα γέννη, και για τη γυναίκα και για τον άντρα, είναι τίποτα. Παρότι είναι κάτι, έχει όμως κατορθώσει ο διάβολος, και η απομάκρυση του ανθρώπου από το δρόμο του Θεού, να ομιλούν περιφρονητικά ή δια των Παρθένων ή δια την Παρθένων. Εφόσον όμως όλα αυτά τα πρόσωπα τα Άγια που παίξαν ρόλο στη σωτηρία μας ήσαν Παρθένα, δεν είναι τίποτα αυτή η Παρθενία άραγε? Έτσι είναι ταμπού που μάθανε να μας λένε η νεαρή μας η κοπέλα μας? Είναι κατεστημένο κι αυτό? Γκρεμίσουμε.
Χριστός κακός είναι παρθένος στο τέμπλιο. Παναγία κακός είναι παρθένος. Τίμιος πρόδρομος κακός είναι παρθένος. Γιάννης ο Θεολόγος κακός είναι παρθένος. Τόσες παρθένες που κρατάνε σταυρό και κάνουν και το χέρι έτσι. Αυτό δεν το βλέπει γυναίκα? Πώς σε λένε, Παρασκευή? Για πήγε να τη ρωτήσει τι είναι αυτός ο σταυρός και γιατί κάνεις το χέρι σου έτσι. Πώς σε λένε, Βαρβάρα? Για πήγε να τη ρωτήσει. Πώς σε λένε, Κατίνα, Κατερίνα? Πώς σε λένε, Κυριακή? Πώς σε λένε? Πήγαν να τη ρωτήσει γιατί κρατάει το σταυρό και κάνει το χέρι έτσι. Προτιμώ σταυρό? Σε ένα διάβολε όχι. Σε ένα όχι. Δεν ενδίδω οτιδήποτε κι αν μου προσέθεις. Έχει σκεφτεί ποτέ του άνθρωπος ότι παρθενικών ημένα έχει μόνο άντρας ή γυναίκα? Δεν έχουν τα πτηνά, δεν έχουν τα ζώα, δεν έχουν τα φίδια, δεν έχουν τα ερπετά, δεν έχουν τα ψάρια, δεν έχουν τίποτα. Μόνο άντρας ή γυναίκα έχουν παρθενικών ημένα. Έχει τη γνώμη ότι ο δημιουργός τα έβαλε δωρεάν και μπορεί ο άνθρωπος να τα αντιπαρέρχεται και να τα υπερπηδά ατιμωρητή? Είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος. Ο Σατανάς όμως, ο οποίος τεχνίτης και μισεί τη δημιουργία, φροντίζει με διαφόρους τρόπους να καταστρατηγεί την ωραίαν αυτήν αρετήν. Εάν, αγαπητοί μου και αγαπητές μου, θελήσετε να διαβάσετε τους Αγίους που εκφράζονται γύρω από το θέμα της παρθενίας, θα ντραπείτε. Θα ντραπείτε. Σήμερα ντρέπονται οι τίμοι. Δεν ντρέπονται οι άτιμοι. Σήμερα πρέπει, κατά τη γνώμη πολλών, να ντρέπεται η τιμία κόρη. Να ντρέπεται ο τίμιος νέος σήμερα. Και δεν ντρέπεται ο ξετσίποτος. Έχετε ακούσει ποτέ σας τι λένε οι πατέρες όταν η Παναγία μας είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου»? Τι λένε? «Ιδού», λέει, «σανίδιον άγραφον μόνον για τον Κύριό μου τετηρημένον». Γραφεί το. «Είμαι ετοίμη, είμαι καθαρά μόνον για τον Κύριό μου». Η σημερινή νύμφη είναι τετηρημένη καθαρά μόνο για τον Κύριό της, ή έχει γυρίσει όλες τις χωματερές? Ο νέος είναι τετηρημένος μόνο για την Κυρία του? Γιατί δεν έχει δικαίωμα, το σώμα δεν είναι δικό του. Έσονται οι δύο η σάρκα μία. Με ποιο δικαίωμα εσύ, ο νέος, ο άντρας, δίνασε να οργώνεις τη διαφθορά? Με ποιο δικαίωμα? Δεν έχεις παρθενία? Δεν έχεις παρθενικών ημένα? Δεν θα σου ζητήσει λόγο ο Θεός? Πού το βρήκες αυτό? Και εντούτοις είναι τόσο παρεξηγισμένη αυτή η αρετή. Αρκεί να σας πω, ίσως θα σκοθεί η τρίχα σας όσοι ακόμη θα αντιλαμβάνεστε αυτά. Προ 4 μηνών εζητήθη διαζύγιον από έναν νεαρόν εμπορευόμενον να διώξει τη γυναίκα του διότι τη βρήκε παρθένον. Έχετε ακούσει παράξενα πράγματα? Διότι τη βρήκε παρθένον. Είναι αδύνατον, λέει, αυτή είναι η σουίτισσα, λέει, δεν μπορεί, λέει, να είναι άνθρωπος νορμάλ και λοιπά, δεν μπορεί, λέει, αυτό το πράγμα. Και ζήτησε και έφρυξαν στο δικαστήριο ότι επευλήθη αίτηση διαζυγίου διότι και η κοπέλα ευρέθη τη μία. Καταλαβαίνετε διαστροφή? Σε ποιον αιώνα βρισκόμαστε, το καταλαβαίνετε? Σε ποιον αιώνα βρισκόμαστε? Εσκέφτη κανείς ποτέ του την αξία αυτής της παρθενίας? Θα πει κανείς, δεν το είχα προσέξει τόσο. Τότε πως τραγουδάς, ψάλεις και λες την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπορτο της αγνίας σου, ο Γαβριήλ κατά πλαγής ευώαση Θεοτόκε. Πες μου, πως είναι δυνατόν η Εκκλησία
Αν η Παρθενία δεν είναι τίποτα, απλώς ένας μαντρότυχος που μπορούμε να το κρεμίσουμε ό,τι ώρα θέλουμε, θα μπορούσε να το βάλει στη μέση αυτό και να το ψάλει εν μέσα στις εκκλησίες, μέσα σε τόσο άγιο περιβάλλον? Δεν ήταν δυνατόν. Και εν τούτες έχει κατορθώσει και έχει πείσει ο Σατανάς ώστε να μην υπάρχει ούτε πρώτου τόκου Παρθενίαν, ούτε μετά των τόκων Παρθενίαν, ούτε πρώτου γάμου Παρθενία, ούτε μετά των γάμων Παρθενία. Θα πει κανείς, τι σχέδιο Παρθενία είναι μετά των γάμων? Εκείνο που λέγει η κήτη αμίαντος, να μείνει το κρεβάτι των παντρεμένων αμίαντο, να μην το μοιάσει κανένας φίλος παλιός, να μην παρουσιαστεί κανένας καινούριος, να μείνει αμίαντο, να μείνει η γυναίκα του αντρός της και ο άντρας της γυναικός του. Και αυτό θεωρείται αρετή, αρετή η κήτη αμίαντος. Μεγάλο πράγμα το θέμα της Παρθενίας, αγαπητοί μου. Εγώ δεν είμαι ικανός να δώσω το χρώμα που πρέπει επάνω στο θέμα αυτό. Δεν είμαι ικανός. Όμως το θεωρώ ότι είναι μεγάλο πράγμα, απρόσιτο πράγμα. Δεν μπορώ να το φτάσει. Είναι βέβαια για μερικούς. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Δεν έχουν όλη την δύναμη της εκκρατείας. Στους χίλιους μπορεί να είναι ένας δύο. Και βλέπετε τι πόλεμος γίνεται να φύγει μια κοπέλα και να πάει για μοναχή. Πω, πω, πω. Ένα εκατομμύριο να γίνουν πόρνες, δεν γίνεται καμιά συζήτηση. Αν γίνει μια μοναχή, μεγάλη υπόθεση, σύγεται το παν. Ο Σατανάς γνωρίζει, ξέρει τη δύναμη, τη χάρη, τη ευλογία και τι εχθρός θα είναι στο κεφάλι του αύριο αυτή η μοναχή ή αυτός ο μοναχός. Δεν είναι για όλους βέβαια, αλλά για αυτούς που είναι, τους πέντε, τους δέκα, τους χιλίους. Γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος? Θα μπορείς να καταλάβεις από τον πόλεμο που κάνει ο Σατανάς τι αξία είναι η Παρθενία στον άνθρωπο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι για όλους. Οι άλλοι θα πρέπει να εισέλθουν εις τον γάμο. Από ποιες ηλικίας? Από 12 χρονών. Από την ημέρα που η γυναίκα έχει τα γυναικεία της, δύναται να έρθει στον γάμο. Πρέπει να έρθει στον γάμο. Τι περιμένει, να γίνει 40 και να μαζευτεί ένα συνεργείο ολόκληρο για να γεννήσει ένα παιδί αύριο? Να γίνει μια φιλαδέλα στευρωμένη? Ή μικρός παντρέψου, έλεγαν οι παλιοί, ή μικρός καλογερέψου, έλεγαν οι σοφοί άνθρωποι. Εμείς εφόσον οργώσουμε τα πάντα, εφόσον δεν αφήσουμε τίποτα όρθιο, επτερχόμαστε και σε γάμον. Στημένες λεμονόκουπες, χόμαστε σε γάμον. Πού να γεννήσεις? Όχι με βιταμίνες, με τίποτα δεν γεννάς. Όμοια μια κοπελίτσα, φάγα χτες το μεσημέρι στο Αίγιο που ήμουνα εκεί πέρα φιλοξενούμενο, με ένα αντρόγενο που είναι αυτή 17 ετών και είναι έγκυος, σε 10 μέρες γεννάει. Αυτή θα γεννήσει σαν πεταλουδίτσα. Στον δρόμο προλάβει το αυτοκίνητο, έχει ευκαμψίων, διαστολήν μέσα, το γάλα της, όλα. Τι να κάνει τώρα μία η οποία δεν ξέρω τι έχει γυρίσει και ψάχνει να βρει το Βασιλόπουλο και στο τέλος παντρεύεται, όχι παιδί, τίποτα δεν μπορεί να κάνει, μίξα θα βγάλει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, εφόσον όλη την ηκμάδα την έριξε στην αμαρτία? Και τώρα έρχεται και πάει στο Χριστό και τη στεφανώνει ο παπάς, δόξα και τιμή στεφάνω σου. Για ποια τιμή? Πού τη βρήκε την τιμή? Τιμή είναι διότι εφύλαξε την Παρθενία και όλα τα άλλα είναι κρεμισμένα? Είναι σαν τις στήλες του Ολυμπίου Διός η Παρθενία της. Φιλί, ένα φιλί, μισή πορνεία, λένε οι πατέρες. Γυρίστε στον δρόμο να δείτε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας, δικά μας είναι. Βγείτε στον δρόμο να δείτε τι γίνεται. Πού Παρθενία, πού υπάρχει? Οι γάμοι πρέπει να καταργηθούν. Ευλογία γάμου πρέπει να καταργηθεί, διότι ο γάμος δεν έχει λόγων, ούτε στέφανα έχουν λόγων, εφόσον δεν υπάρχει τιμιότης. Δόξα και τιμή στεφάνωσον αυτούς. Για ποιο λόγο? Διότι αγωνίστησαν και κράτησαν την Παρθενία τους και ήρθαν εις γάμων κοινωνία. Στέφανος έτσι λοιπόν αυτούς τους λεβέντες, την κόρη αυτή και αυτόν που αγωνίστησαν. Δώστε στεφάνια. Διαφορετικά γιατί να τα δώσει στεφάνια?
Στεφάνια δεν υπήρχαν στην αγορά, αγαπητοί μου, που τα αγοράζουμε εμείς τώρα. Τα στεφάνια τα δίνει η Εκκλησία. Έχει ένα ζευγάρι στεφάνια που στεφανώνει όλα τα παιδιά της η Εκκλησία. Στην ορεινή Βρετανία υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Και στεφάνια επίσημα από κλιματόβεργε στεφάνια. Απλώς συμβολικά τα έχει η Εκκλησία. Αλλού έχουν σιδερένια στεφάνια και στεφανώνει η Εκκλησία. Όπως έχει την κολυμβήθρα και βαφτίζει, έτσι στεφάνια και στεφανώνει. Τι να τα κάνεις αυτά που αγοράζεις και τα κρεμάς εκεί επάνω. Κάθε στιγμή το κρεβάτι τους είναι μολυσμένο. Και προ και μετά. Τι δικαιούσε στεφάνια, από πού και πού τα δικαιούμε ή τα δικαιούσε. Δεν υπάρχει σωστή αντίληψη επάνω σε αυτήν την αρετή. Γι' αυτό και βλέπετε τα διαζύγια, γι' αυτό και βλέπετε τα σπίτια τα σημερινά οικογένειας με τέτοια βάθρα σαθρά, άτιμα διεφθαρμένα. Είναι μια φωλιά, μια λυκοφωλιά. Και η κοινωνία ολόκληρος έχει γίνει σήμερα μια ζούγκλα. Και κατεξοχήν δε γίνονται τα πράγματα αυτά, διότι γάμοι στους 100, ένας δύο θα γίνει εξυγκεσίου που λέμε. Οι άλλοι είναι από έρωτα, που γνωριστήκανε, που στιφτήκανε, που αγκαλιαστήκανε, που διεφθαρήκαν, φάγαν τα σάλια τους και λοιπά, μόλις παντρευτήκανε χωρισμό. Ή ο άλλος φίλος ή άλλος ζηλοτυπίες, από πού και πού, πού. Εδώ λοιπόν τη λέγει την Παναγία μας ότι είναι τείχος των Παρθένων, αυτών που θέλουν να παλέψουν και να μείνουν σωστοί, ακέραιοι, να έχουν την ευλογία του Θεού. Και σαν άτομα και σαν οικογένεια, εάν έρθουν εις γάμον κοινωνία κάποια μέρα, που δεν τον εμποδίζει κανέναν να πάει να γίνει μοναχός, ας καθίσει εδώ, ας κάνει μια τιμία οικογένεια. Αλλά να έρθει τίμιος και ηθικός με το πρόσωπό του επάνω να πάει εκεί. Καλεί τον Ισαΐα να χορέψει στο γάμο. Ισαΐα χόρευε την Παρθένο. Ποια πόρνη, αυτή είναι πόρνη. Δεν ξέρω πόσα έχει κάνει, πόσα έχει πετάξει. Τι να χορέψει ο Ισαΐας. Χορέψει ο Ισαΐας. Μα ψέματα αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον να υπήρχε μετάνοια. Να υπήρχε μετάνοια τουλάχιστον. Κάμαμε κάτι εξ αγνίας. Παρεσύρθημε. Σάρκα φορούσαμε. Ξέρω εγώ, δεν τα ξέραμε κλπ. Σύμφωνοι. Να υπήρχε μετάνοια τουλάχιστον. Να εξομολογηθούνε. Και να ετοιμαστούν να πάνε να κάνουν το γάμο τους εκ των υστέρων. Θα βρουν και έλεος στα μάτια του Θεού. Τίποτα. Όπως είναι οι λεβέντες. Και ένας τελευταίος πήγαινε και για παπάς. Την πήρα, λέει. Την πήρες. Αλλά την έκαμες γυναίκα σου πριν την πάρεις. Είσαι πόρνος λοιπόν. Και είσαι και βιαστής. Γιατί την έκανες σε απαγωγή. Και θα πάει να γίνεις παπάς τώρα. Δεν μπορεί να γίνεις παπάς. Ξέρετε πόσα τέτοια συμβαίνουν. Στους 100 γάμους οι 90 είναι τέτοιοι. Πώς λοιπόν η Παναγία τώρα θα μπορέσει να βοηθήσει ανθρώπους τουλάχιστον που μένουν αμετανόητοι. Δεν ζητώ ειλικρίνεια 100%. Τουλάχιστον μετάνοια για να και αμετανόητοι. Ότι έχουν δικαίωμα να διαθέσουν τον εαυτό τους. Διέθεσέ τον. Θα πας όμως αύριο επάνω. Μεγάλη αρετή. Χαρά στους ανθρώπους. Είτε νέοι είναι είτε νεάνιδες, είτε κύριοι είναι μετά των γάμων, εχείρεψαν, είτε χείρες είναι μετά των γάμων που εχείρεψαν και κρατήσουν την ακαιρεότητά τους. Έχει ο Θεός εν τη εκκλησία του τακτοποιήσει τα έπαθλα του καθενός. Είναι τρεις οι καταστάσεις. Είναι η κατάσταση του παρθένου. Είναι η κατάσταση του πόρνου. Είναι η κατάσταση του εν γάμου και του παρθένου μετά τον γάμο. Είναι διάφορες οι καταστάσεις. Άλλοι θα πάρουν 30, άλλοι θα πάρουν 60, άλλοι θα πάρουν 100, άλλοι θα κολλαστούν. Ένα ζευγάρι τίμιο, το οποίο ενυφεύθη, ήρθε εις γάμου κοινωνία, έκαμε τα παιδιά, τα παιδιά εσώθησαν. Και τα παιδιά τα δικά μας δεν ξέρουν να σωθούν. Είναι τόσο η ζωή μας ανάποδη ημών που πολλές φορές είναι αιτία τα παιδιά να καταστραφούν. Αν παραδεχτούμε ότι σωθήκαν τα παιδιά μας, επέτυχε ο γάμος μας κλπ, έχει 30% αμοιβή. Το αντρόγενο που θα έρθει τίμιο στο γάμο και θα επιτύχει και στην τεκνογωνία και να σώθουν τα παιδιά. Έχει 30% αμοιβή. Το ζεύγος το οποίο θα υπαντρευτεί θα απολαύσει τα σαρκικά, θα κάνει τα παιδιά του, θα σωθούν τα παιδιά του, αλλά όταν έπειτα
τα παιδιά μεγαλώσουν κλπ. Και αυτός πάυσει να έχει φυσική δύναμη για τεκνοποιία και γίνει η εγκράτεια, χωριστεί το ανδρόγυνο, έχει 60%. Είναι άνθρωποι που απέλαυσαν τα σαρκικά, εφόσον είχαν όλο το δικαίωμα, το φυσικό, με τα γυναικεία της γυναίκα για τεκνοποιία, έπαυσε να τεκνοποιεί η γυναίκα, έπαυσε ο σκοπός του γάμου και εγκρατεύονται το υπόλοιπο, έχουν 60% αυτοί. Και 100% έχουν εκείνοι οι οποίοι διατηρήθησαν εν παρθενία. Πόσοι θα είναι αυτοί, δεν ξέρω πώς θα είναι. Και υπάρχει και μια άλλη διάκριση. Ο ουρανός δια τους παρθένους. Ο ουρανός δια τους παρθένους. Ο γάμος γης δια των γάμων, για τους υπάνδρους. Και η κόλασης δια τους πόρνους. Είναι τρεις κατηγορίες. Δεν εκβιάζει κανέναν να μείνει εν παρθενία. Δεν του ευλογεί όμως να είναι άτιμος προς του γάμου του. Να έρθει γάμον. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέγει, πριν τα παιδιά τρέξουν εις ετέρας, να έρχονται εις γάμον. Εμείς περιμένουμε να κάνουν διαμερίσματα τα αγόρια, να κάνουν διαμερίσματα οι κόρες, να γίνουν πλούσιοι ονάσιδες για να παντρευτούν. Γνία λοιπόν δια των ουρανών, ο γάμος δια την γην και η πορνεία δια των άδειν. Όσο διαφέρει ο ουρανός από τη γη, τόσο διαφέρει η παρθενία από τους άλλους. Όσο ανατολή από τη δύση, τόσο διαφέρει. Όσο ήλιος από τα άστρα, τόσο διαφέρει το ένα από το άλλο. Γι' αυτό τη χαιρετά την Παναγία μας, ο στίχος των πθένων και πάντων των εισέπρος τρεχόντων. Θεοτόκος είναι σαν μια κλώσσα που τρέχουν τα πουλιά, τα οποία κυνηγούνται από τον σατανά, να τα βάλει στο χέρι της αμαρτίας και τα προστατεύει. Δεν ζητήθη η Παναγία μας ως προστάτηδα της παρθενίας, της τιμιότητος και της θυγής, ούτε από τα αγόρια ούτε από τα κορίτσια. Και τούτο διότι οι γονείς των κατεξοχήν, το πρώτο χέρι, οι πρώτοι δάσκαλοι, δεν τους το έμαθαν. Δεν τους είπανε τι αξία έχει αυτή η παρθενία στα μάτια του Θεού. Είτε έρθει εις γάμον, είτε δεν έρθει, ούτε τους είπε τι τους περιμένει όταν χωρίς τον νόμο του Θεού και χωρίς την έγκριση του Θεού παραβούνε αυτή την παρθενία που έχει βάλει ο Θεός μόνο στους άντρα και στη γυναίκα, όπως σας είπα γρηγορότερα. Τη χαιρετίζει λοιπόν αυτή την παρθένο. Ο γάρ του ουρανού και της γης που σε κατασκεύασε εσένα, Παναγία, ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και ύπητα καταδέχθηκε και ήρθε και έμεινε στη μήτρα σου. Και δεν έμεινε στη μήτρα της χαλώντας τη μήτρα της, διότι όπως εισήλθε ούτως εξήλθε, διακοής εισήλθε αφράστος εξήλθε και έμειναν τα σήμαντρα σώα, μη λιμινάμενος την παρθενίαν εν το τόκο. Θεός ο οποίος έφτιαξε την παρθένον, τη διατήρησε και παρθένον, και αυτής και αυτός έμεινε παρθένος και τη χαιρετίζει έπειτα σαν τη στήλη της παρθενίας, σε λέγει χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Ζητήστε όποτε θέλετε, αισθείτε σε δύσκολο στιγμή, σε πειρασμό και λοιπά, την αγνία και θα δείτε πως ο Θεός θα σας φυλάξει. Ζητήστε το και εσείς και πείτε το και στους άλλους επερχομένους να το ξέρουν, ότι όποιος χωρίς τον νόμο του Θεού μόνος του παραβεί τα σύνορα που έχει τα απαγορευτικά βάλει ο Θεός, θα βρεθεί αντιμέτωπος του Θεού. Δεν μπορεί να χαιρετηθεί λοιπόν ο άνθρωπος σήμερα όπως χαιρετείται η Παναγία μας. Και τη λέγει στο δεύτερο μέρος, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Η Παναγία άνοιξε την πόρτα, έγινε η θύρα για να περάσουμε εμείς για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και είδατε μαζί με τον Χριστό μας πως κάθονται στην ωραία πύλη εκεί πέρα. Η μεν δεξιά, ο δε αριστερά, και έρχονται εκεί πέρα οι άνθρωποι δια του συνδυασμού των δύο αυτών προσώπων να περάσουν για τη Βασιλεία των Ουρανών. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως. Πράγματι η Παναγία έφερε αυτόν
ο οποίος κάνει την ανάπλαση του νοητού ανθρώπου. Ο άνθρωπος γίνεται καινούρια κτήσης. Ο νέος Αδάμ κάνει νέους Αδάμ. Όσοι δεχτούν το Χριστό ανακαινίζονται, και μόνον εν Χριστώ περνάνε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο άνθρωπος που δεν εδέχει το Χριστό, δεν εβαπτίστη, δεν έγινε καινούρια φύση, έμεινε παλιά φύση. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει θέση στην καινούρια, στη Βασιλεία την καινούρια. Πρέπει να γίνει ανακαίνισή του, ανάπλασή του. Αν θέλει δεν να το καταλάβει αυτό, πρέπει να διαβάσει, όπως λέγαμε σε μια άλλη ομιλία, το γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου, τη στιχομηθεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του Νικοδήμου, που όταν ο Νικόδημος επήγε τη νύχτα εκεί να συναντήσει τον Ιησού, ο Χριστός μας του μίλησε αμέσως ότι δεν πρόκειται να σωθεί, αλλά πρέπει να αναγεννηθεί άνωθεν, να γίνει καινούργια χτίσης, δηλαδή να βαφτιστεί δια ύδατος και πνεύματος. Αυτός λοιπόν είναι ο Χριστός που κάνει την ανάπλαση γεννηθείς από την Παναγία. Χαίρε χωριέ θεϊκής αγαθότητος. Η αγαθότης θεϊκή είναι ο Χριστός. Δια της Παναγίας δίδεται η αγαθότης, ο Χριστός. Από αγάπη προσήλθε προς τον άνθρωπο για να σώσει τον άνθρωπο. Χαίρε σίγαρ αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός. Του συλληφθέντας εσχρός. Δεν διατησίαν εδώ ότι είναι εσχρά πράξης, διότι ο γάμος είναι τίμιος. Ουχή Άγιος, αλλά τίμιος όμως. Είναι ευλογημένος από τον Θεό. Αλλά διότι συλλαμβάνεται με το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό λέει συλληφθέντες εξχρός. Χε σιγάρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Τους ανθρώπους που τους είχε κλέψει ο σανατανάς την σύνεση και την γνώση του Θεού, εσύ τώρα τους νουθετείς. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Χριστό, δεν εδέχθη τον τεχθέντα από την Μαρία, δεν είναι καλά στα μυαλά του, του έχει κλέψει τη γνώση ο σατανάς. Καταλάβατε, του έχει κλέψει του νόσου. Χαίρε λοιπόν εσύ που παραθέτεις, που δίδεις την ευκαιρία να αναγεννηθούν αυτοί που σου είχε αφαιρέσει ο σατανάς τη γνώση. Χαίρε η το φορέα των φρενών ταργούσα. Ποιος είναι ο φθορεύς των φρενών του μυαλού? Ο σατανάς. Και καταργείται δια του Ιησού που εγεννήθη από την Θεοτόκον. Χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Αυτός έσπηρε την αγνία, την τιμιότητα, την ηθική, την παρθενία, και στον εαυτόν του και στη μητέρα του, ως παράδειγμα για τους ανθρώπους. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως. Παστάς, ξέρετε τι είναι? Νυμφικός θάλαμος. Είναι ο θάλαμος που μπαίνει το ζεύγος μετά τον γάμον. Λοιπόν, χαιρετίζει την Παναγία σαν ένα θάλαμο νυμφικό ασπόρου νυμφεύσεως, που μέσα της, η μήτρα της, η κοιλιά της, έγινε ένας νυμφικός θάλαμος που ενώθηκε με το Θεό ασπόρος. Μέσα ένα αντρόγενο, ψυχή και Θεός, μέσα στην νυφική αυτή παστάδα, την κοιλία της Θεοτόκου, χωρίς σπέρμα, χωρίς θέλημα αντρός, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Όπως μέσα η κοιλιά της έγινε το δωμάτιο που ενώθη, που αρμόστηκε η ανθρωπότης με τη θεότητα, και έγινε εκείνος ο αραβόν που είπαν μεγαλύτερα στην αρχή εδώ πέρα το σημείωμα, έτσι και που αιτία να αρμόζεται, αραβωνίζεται, παρά δε Κυρίω αρμόζεται γυνή ανδρή, δίδεται η γυναίκα στον άντρα, ο άνθρωπος με το Θεό. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Κουροτρόφος είναι η τροφός. Κούρος είναι το παιδί. Κουροτρόφε, που τρέφεις παιδιά. Χαίρε λοιπόν καλή κουροτρόφε παρθένων. Όχι ατίμων, παρθένων. Χαίρε ψυχών
νυμφοστόλε Αγίων. Συ δηλαδή που δια του Ιησού δίδεις μια στολή στις ψυχές των Αγίων. Αυτή τη στολή τη δίδει σε όλους το βάπτισμα. Αδιαφόρως αν εμείς έπειτα, όταν έρθουμε 12, 13, 14 ετών, που δεν υπάρχει τότε Θεός, που μόνο η σάρκα μας είναι το εγώ μας το συμφέρον, αυτή τη στολή, την υφοστολή αυτή, του την πετάμε του Χριστού, που μας είχε δώσει γρηγορότερα στο βάπτισμα όταν είχαμε πει «Από τα σωμέση Σατανά και συντασωμέση Χριστέ». Τώρα γυρίζουμε και του λέμε «Από τα σωμέση Χριστέ και συντασωμέση Σατανά». Αυτό γίνεται εκεί. Και κλείνει με το χέρε νύμφη ανύφευτος. Δεν υπάρχει νύμφη ανύφευτος, μόνο στην περίπτωση της Παναγίας μας είναι νύμφη και είναι και ανύφευτος νύμφη. Εν πάση περίπτωση. Προχωρώντας τώρα πιο κάτω στο ύψιλον γράμμα, έρχεται με μια ταπείνωση και λέγει το εξής. Έναντι αυτών που έκαμε ο Θεός για μας, λέγει «Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Όσο δίποτε κι αν ψάλουμε, όσο δίποτε κι αν προσευχηθούμε, όσο δίποτε κι αν παρακαλέσουμε, όσο δίποτε κι αν ευχαριστήσουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Ιτάτε, νικάτε μπροστά σε αυτό που έκανε ο Θεός για μας, τον πολλών νυκτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτι ψάμωδας». Δηλαδή εάν ψάλουμε, εάν σου πούμε, εάν σου αναφέρομαι τόσες οδές, όσες είναι τα η άμμος της θαλάσσης, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν τη σύβωση. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Δηλαδή οσαδήποτε ευχαριστώ και αμπούμε, οποιαδήποτε ευγνωμοσύνη, οσουσδήποτε ύμνους, ό,τι αν φτιάξουμε και αν είναι τόσοι πολλοί, όσοι είναι η άμμος της θαλάσσης, οι οδές, τίποτα δεν κάνουμε, λέγει, τίποτα δεν προσφέρουμε μπροστά σε αυτό που έκανες εσύ για μας. Αυτή η ευγνωμοσύνη δυστυχώς, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει στον άνθρωπο προς το Θεό. Φτάνει μάλιστα μέχρι σημείο να τον βλασφημίσει το Θεό, και αυτόν και την Παναγία Μητέρα του και τους Αγίους του, και να τον απορρίψει με ποικίλους τρόπους, όπως ξέρετε. Εδώ όμως αυτός λέγει «Όσα κι αν πω, όσα κι αν κάνω, όσα κι αν προσφέρω, όσο κι αν υμνήσω, όσο αν ευχαριστήσω, όσο κι αν προσευχηθώ, δεν κάνω τίποτα εν σχέση με εκείνο που έκαμε αυτός για μένα». Γιατί έτσι είναι, έτσι είναι, αν το σκεφτεί ο άνθρωπος. Αλλά για να μετρήσει πρέπει να έχει μεζούρα για να μετρήσει, και για να ζυγίσει πρέπει να έχει την ανάλογο ζυγαριά, και οι ζυγαριές αυτές δεν πουλιώνται στη γη που ζυγίζουν τα πράγματα του ουρανού. Τα πράγματα του ουρανού ζυγίζονται με ζυγαριά του ουρανού και μετριώνται με μεζούρα του ουρανού. Και που λέμε εμείς μπράβο, μπορεί να μην είναι μπράβο για το Θεό. Καταλάβατε. Συνεχίζει και φτάνει στο άλλο γράμμα, που είναι το φι γράμμα, το οποίο λέγει για την Παναγία πάλι «Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Παναγίαν Παρθένων». Βλέπουμε δηλαδή την Παναγία μας σαν μια λαμπάδα φωτεινή για τους ανθρώπους αυτούς που είναι στο σκοτάδι. Γιατί τη λέει, τι φέρει η λαμπάδα? Έχουμε μια λαμπάδα. Τι φέρει η λαμπάδα επάνω της? Φέρει τη θριαλίδα. Αυτή καθεαυτή η λαμπάς δεν φωτίζει, αλλά η θριαλής που προσφέρεται από τη λαμπάδα, διά της λαμπάδας, αυτή φωτίζει. Το φως λοιπόν είναι ο Χριστός που έρχεται διά της λαμπάδος. Η θριαλής αυτή λοιπόν, το φως, είναι αυτό που φωτίζει τον κόσμο όλον. Και τη χαιρετάει τώρα ως φωτοδόχον, ότι μας φέρει το φως η λαμπάς αυτή. Τις εν σκότη φανίσαν, στους ανθρώπους που βρίσκονται στο σκοτάδι, ορώμεν την Παναγία Παρθένων. Το γάρ
άειλον απ' του σαφώς. Όχι το υλικό, το άειλον. Έρχεται σε επαφή με το άειλον φως, με το Θεό που κατοίκησε μέσα της. Οδηγεί προς γνώσην θεϊκήν άπαντας. Διότι το φως είναι εκείνο που βοηθάει τον άνθρωπο να ειδεί σωστά να περπατήσει. Ο άνθρωπος δεν ξέρει να περπατήσει. Ας έχει γνώσεις κατά κόσμος, ας έχει μορφωσύν, δεν ξέρει να περπατήσει. Εάν δεν έχει το Χριστό οδηγό, φως της ποσή μου στα διαβηματά μου, είσαι Κύριε, λέγει ο ψαλμωδός στον 118 ψαλμό του για το Χριστό. Ο Χριστός είναι το φως. Το ερχόμενο εις τον κόσμο φωτίσε πάντα άνθρωπον, θέλοντα άνθρωπον. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν το φως του Χριστού. Δεν μου αρέσει τέτοια ζωή, δεν μου αρέσει τέτοια παρθενία, δεν μου αρέσει τέτοια. Τα απορρίπτουν οι άνθρωποι. Για τους θέλοντας όμως είναι. Το γαρ άειλον απ' του σαφώς, ανάβει λέει το άειλον φως στη λαμπάδα την Παναγία, οδηγεί προς γνώσην θεϊκήν, θεϊκήν άπαντας. Αυγεί το νουν, φωτίζει, τον κάνει ημέρα, όχι νύχτα, αυγεί, από το αυγεί. Φωτίζει, αυγεί το νουν, φωτίζουσα, κραυγεί δε τιμωμένη τα. Και τι χαιρετίζει στη συνέχεια. Χριστός είναι το πραγματικό φως για όλο τον κόσμο. Όλα τα άλλα φώτα είναι τεχνητά φώτα, είναι για τον κόσμο αυτόν. Και όσο μπορεί να λέει ο άνθρωπος ότι ξέρει, μπορεί να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα με την εξυπνάδα του. Αν θέλετε να πιστώσετε αυτό το πράγμα, θα διαβάσετε στις παροιμίες στο Δέλτα 12. Υπάρχει οδός, λέγει, η οποία φαίνεται ότι βγαίνει σωστά. Το τέλος αυτής οδηγεί εις πυθμένα άδου. Όλες οι λογιές του κόσμου λένε έτσι. Το αποτέλεσμα, λέει, είναι κόλασης. Πρέπει να ερωτάτε ο Χριστός. Εγώ λέγω αυτό. Ο δικηγόρος μου είπε αυτό. Ο θείος μου που ρώτησα μου είπε αυτό. Η θεία μου μου είπε αυτό. Ο συμβουλογράφος μου είπε αυτό. Εσύ τι λες, να ερωτάτε αυτός. Αυτός είναι το φως του κόσμου. Προς όλες τις εκδηλώσεις. Και σχετικά με την ψυχή και σχέση με τη ζωή στον κόσμο αυτόν. Ο Χριστός δεν ερωτάται στα βασικότερα θέματα. Πολλο μάλλον στις λεπτομέρειες, αυτά τα μικροπράγματα. Που πρέπει πολλές φορές να προσέχουμε ότι μια μικρή παρασπονδία που εθεωρείται παρονυχής έγινε αιτία εγκλήματος, καταστροφής, ψυχικής και σωματικής, κάτι που δεν επρόσεξε ο άνθρωπος. Διότι ξέρετε πώς είναι ο πειρασμός και πώς εξελίσσεται. Πηγαίνετε το καλοκαίρι σε έναν αγρόν που είναι γεμάτος αγκάθια. Πηγαίνετε και την άνοιξη στον ίδιο αγρόν, τι θα δείτε, μια διαφορά. Εφόσον την άνοιξη θα μπορείτε να ξαπλώσετε πάνω στην ποάν εκεί στο πράσινο χορταράκι, αν πάτε το καλοκαίρι στο ίδιο μέρος θα τα βρείτε αγκάθια εκείνα και δεν μπορείτε να τα δείτε ούτε από μακριά. Έτσι είναι η αμαρτία. Έτσι είναι η αποτυχία του ανθρώπου. Τα βλέπει άνοιξη όλα. Χωρίς να μπορεί να δει το καλοκαίρι με τα αγκάθια, ότι αυτά θα εξελιχθούν σε αγκάθια και σε καταστροφή. Μόνο ο Χριστός ξέρει. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να εξαρτά πάντοτε από αυτόν και να βάζει τη λαμπάδα μπροστά με το φως, το Χριστό. Παναγία μου, μεσολάβησε τον Κύριο να με φωτίσει πώς να ενεργήσω. Είτε ούτως είτε άλλος. Εδώ θα έχουν να πούνε μερικοί ότι εγώ κάλεσα αλλά δεν μου είπε. Δεν παρακάλεσες όρθιος. Παρακάλεσες γερτά έτσι. Να μου πεις αλλά θα ήθελα έτσι να γίνει. Όταν εσύ εκ προημίου έχεις γύρει και λες θα ήθελα έτσι να γίνει, τότε θα πάρεις απάντηση κατά την καρδία σου. Διότι ο Κύριος δίδει κατά τας καρδίας ημών. Όταν ο Χριστός λέγει θα γίνεις πλήστρα, θα το γκρεμίσεις το παράνομο κρεβάτι. Δεν το ήθελα αυτό. Να το γκρεμίσω αλλά μην γίνω πλήστρα. Και εκεί δεν συμφωνούμε. Και την πατάς. Χίλια δύο πράγματα τέτοια υπάρχουν. Εμείς θέλουμε τον Χριστό να τον παρασύρουμε στο δικό μας, στην αμαρτία μας, στην πτώση μας, να μας ευλογήσει εκείνο που είμαι θα εμείς εκεί. Δεν συμφωνεί ο Χριστός. Και έτσι γίνεται το δικό σου
με αποτέλεσμα έπειτα την καταστροφή σου. Αυτή είναι η περίπτωση εδώ. Εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια τη χαιρετίζει ως ακτίδα νοητού ηλίου, ως ακτίδα. Πώς την έχουμε την Παναγία μας εμείς, ε? Πώς την έχουν οι Ζολωτιανές την Παναγία? Πώς την έχουν, ε? Ακτής είναι μπροστά στον ήλιο. Ακτής είναι μπροστά στον ήλιο στο Χριστό. Και τις έχει μπερδέψει ο διάβολος να φτιάξουν θρησκεία της Παναγίας, ότι σώζει η Παναγία τώρα. Η μη ευρισκόμενη στο σχολείο της Παναγίας είναι κολλασμένη. Δεν λέει η μη ευρισκόμενη στην εκκλησία του Χριστού, στο σχολείο της Παναγίας. Είναι, λέει, κολλασμένη. Θα χαθούν. Και είναι ακτής η Παναγία. Μια ακτίδα. Ακτίδα είναι. Μπροστά στον ήλιο το Χριστό. Καταλαβαίνουν, το πιάνουμε αυτό. Ειδικά μου εδώ, η εκκλησία μας τα λέει αυτά τα πράγματα. Φυλαχτείτε όσο μπορείτε. Μεγαλύτερα πλάνη των αιώνων δεν είναι, είναι αυτή. Να μας καταφέρουν, να μας μεταφέρουν το Χριστό από τον ήλιο στην ακτίδα για να σωθούν. Γράφει Ευαγγέλιο η Παναγία, κυνηγάει το διάβολο, του πάει στην Ισπανία κλπ. Φυλαχτείτε όσο μπορείτε. Χαίρε, λέει, ακτής, ακτής νοητού ηλίου. Χαίρε βολής του αδύτου φέγγου. Φέγγους, μια λάμψης είναι η Παναγία μπροστά στο Χριστό. Σκεφτείτε τώρα τη διαφορά, πως το βάζει εδώ. Έτσι είναι το πόνο. Παναγία μας είναι η σελήνη του νοητού στερεώματος. Χωρίς ήλιον υπάρχει σελήνη? Πείτε μου. Χωρίς ήλιον υπάρχουν άστρα? Πείτε μου. Ήλιος, σελήνη, άστρα. Χριστός, Θεοτόκος, Άγιοι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά και αυτή είναι η σύγκριση του υλικού στερεώματος, του νοητού στερεώματος. Εδώ λοιπόν τη χαρακτηρίζει την Παναγία μας, που είναι υπέρ τα χερουβήμ, υπέρ τα σεραφήμ, υπέρ, όμως μπροστά στο Χριστό, μπροστά στο Θεό είναι ακτής νοητού ηλίου, βολής αδύτου φέγγους. Είναι άδυτον. Είναι εκείνο που προχθές πήγαμε στην Ανάσταση και πήραμε. Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός, εκ του αδύτου φωτός. Δηλαδή κάποιο φως που δεν έχει βράδυ ποτέ. Είναι πάντοτε ημέρα. Αυτό πάει να πει, ανέσπερο φως. Δεν έχει σπέρα. Είναι πάντοτε ημέρα. Δεν σβήνει αυτό το φως ποτέ. Και το συμβολίζει αυτό το, η κανδύλα η οποία και ακίμητος πίσω από την Αγία Τράπεζα. Αυτό άλλωστε συμβολίζει και το καντήλι μας στο σπίτι. Το Χριστό συμβολίζει. Και αλίμονα από τις νοικοκυρές και από τους κυρίους εκείνους, οι οποίοι το βάλανε με ένα ηλεκτρικό εκεί πέρα να μην λαδώνονται και να μην δείχνουν τη Χριστότητα και το έλεος του Θεού προς τον άνθρωπο, και ταυτόχρονα που το ανάβουνε σε ώρες και σε ημέρες. Σβηστό το καντήλι όλη τη βδομάδα, το ανάβουν το Σάββατο. Για το Χριστός δεν υπάρχει τη Δευτέρα, δεν υπάρχει την Τρίτη, δεν υπάρχει την Τετάρτη, δεν υπάρχει την Πέμπτη, δεν υπάρχει την Παρασκευή. Ακίμητος πρέπει να είναι η κανδύλα. Μικρό, μια μικρό σπιθύρα, ακίμητος η κανδύλα πρέπει να είναι. Να μην σβαίνει ποτέ, γιατί συμβολίζει τον Χριστόν. Και πρέπει να το ανάβει ο Κύριος του σπιτιού, ο οποίος συμβολίζει τον Χριστόν. Η γυναίκα είναι η Παναγία, τα παιδιά είναι οι Άγιοι και ολόκληρος είναι η κατοίκον εκκλησία. Αν είναι κατοίκος εκκλησία και δεν είναι κατοίκον Λομποδησία ή διαφθορά. Αυτή είναι η υπόθεση της περιπτώσεως αυτής. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάβουσα. Έφερε το Χριστό και άναψε με την αστραπή μια πυρκαγιά που φλόγησε πλέον τας ψυχάς. Χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, που σε τρομάρα στο διάβολο. Βροντί γίνεται για τον σατανά. Μ' ακούει η Παναγία, χάνεται. Χάνεται άμα ακούει η Παναγία. Αλλά όταν τα δικά μας τα χείλη και τα χέρια και η καρδία είναι μεμολισμένη, πως είναι δυνατόν
να ισχύσει η δύναμη της Παναγίας επάνω μας, ώστε ο σατανάς αντιθεωρήσει σαυροντή την Παναγία και να χαθεί από μπροστά του. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν. Τι δεν έφερε, τι γνώση, τι εμπιστοσύνη, τι χάριτας δεν έφερε. Πολύφωτο ολόκληρο είναι ο Χριστός και δίδει χάριτας και ευλογία εις τον άνθρωπο και για εδώ και για εκεί. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, πολύρητον ποταμών πάσης φύσεως καλοσύνη και χάριτα. Χαίρε της κολυβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Εσύ λέει που συμβολίζεις την κολυβήθρα. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Είναι εκείνη η οποία ανέρεσε των ρήπων διά του Χριστού, διότι ο Χριστός ήρθε να καθαρίσει τον κόσμο από την αμαρτία. Ίσως να σας κούρασα με αυτά που είπα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα μείνει με τη χάρη του Θεού και να μου επιτρέψετε να σταθώ εδώ και σε αυτό το εδάφιο ανερούσα των ρήπων και λοιπά, και συμβολίζει την κολυμβήθρα, να επανέλθω στην άλλη Θεού θέλοντος την ερχομένη Δευτέρα.